Σας καλωσορίζουμε στα γραφεία του κάτω από την Ευρωβουλή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σας συναντήσουμε. Άλλωστε, εμείς δεν υποστηρίζουμε κάποια αιτήματά σας μέσα στην Ευρωβουλή και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και έξω στον δρόμο. Δηλαδή, η κατεύθυνση που έχουμε δώσει, όλες οι δυνάμεις είναι να βρίσκουμε τους δρόμους του αγώνα μαζί σας, γιατί στηρίζουμε τα αιτήματά σας. Άλλωστε, εδώ είστε. Να το πω έτσι, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, είστε η ναυαρχίδα της ελληνικής βιομηχανίας. Δηλαδή, είτε πάρουμε τα πετρέλαια, τα λιπάσματα, το σιδερονικέλιο, τη Σλάρκο, τα ναυπηγεία, το λιμάνι, την Κόσκο, τα αμυντικά συστήματα και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, όλο αυτό που εκπροσωπείτε, είναι αυτό που λέμε ελληνική βιομηχανία, παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που βασικά είναι το εργατικό, το τεχνικό προσωπικό, όλοι εσείς δηλαδή εργαζόμενοι που παράγετε αυτό το πλούτο. Και θα μπορούσαν να ζήσουν όχι μόνο εσείς και η οικογένειά σας με ανθρώπινα, να το πω έτσι, αλλά όλη η κοινωνία, όλη η Ελλάδα μέσα από την παραγωγή που βγάζετε. Γι' αυτό να σας καλωσορίσω άλλη μια φορά, και να σας ακούσω στα ζητήματα που θέλετε. Κύριε Γραμματέα, ευχαριστούμε και το κόμμα και εσάς προσωπικά που σήμερα βρίσκεστε εδώ σε αυτή τη συνάντηση. Μας τιμάει ιδιαίτερα εμάς εργαζόμενους και θέλουμε να σας πούμε ότι τα προβλήματα μας έδωσαν. Έχετε μπροστά σας τέσσερις ομοσπονδίες έχουν αποφασίσει ένα κοινό αγώνα που στηρίζεται από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, δεκάδες ομοσπονδίες, δεκάδες εργατικά κέντρα. Και εδώ μπροστά σας έχετε σήμερα τα τρεις ομοσπονδίες, την Ομοσπονδία Μετάλλου, την Ομοσπονδία της Κοινικής Βιομηχανίας και την Ομοσπονδία Ενέργειας, με τα σωματεία που βρίσκονται από κάτω από αυτές τις ομοσπονδίες και μας έδωσαν τα κοινά προβλήματα. Από τα σωματεία είναι εδώ το σωματείο της ΛΑΚΟ, το σωματείο του Πετρελαίου, το σωματείο της ΚΟΣΚΟ, ο πρόεδρος δηλαδή αυτό το σωματείο, το σωματείο των λιπασμάτων, που εκεί υπάρχει ένα θέμα με το τεράστιο και μια αγωγή που έχει κάνει ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης σε όλα τα μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας της ΟΕΦΕ, γιατί κάνουμε έναν καθαρό αγώνα να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και να μπορέσουμε να κλείσουμε σε κάποιο δρόμο σε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι που φέρνουν τη μαύρη σκλαβιά εις βάρος των εργαζομένων. Το λόγο τον έχουν τα σωματεία γραμματέα που ζουν πολύ έντονα τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε όλοι εξ αρχής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.